δωρεόν αξίωση μας πείσον Θεότο και Παρθένε, παρολώς τα πνημελήματα ημών και παρέχουσιν ιάματα, τους εν πίστη λαμβάνοντας την ευλογία σου άχραντε. Σον δωρεόν αξίωση μας πείσον Θεότο και Παρθένε, παρολώσα τα πνημελήματα ημών και παρέχουσαν ιάματα, εις εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Ευλόγησον ημάς τα έργα ημών ταύτα, όν εν το όνομα σου κατερχόμεθα σήμερον, είναι αταχή ταύτα και εσύ ως εις πέρας αγάγομεν. Αγίων και δικαίων τα πατωνουλιά και μη και άνιστο, ως ο πατρός ημών Γρηγορίου του Μυστριώτου, του Αγίου Σπύρνας Επισκόπου του Μυθούν Σταματουργού και του Αγιοδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Οπαιοφόρου, και του Αγιονδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυρευλήτου, των Αγίων Κορνηλίου Μάρτυρος του Εκατοντάρχου και του Συναυτού, όν τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέει μον Θεός. Αμήν. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αγαπητέ κύριε Δημήτρη, σας γνώρισα μόλις πριν από λίγες ημέρες ως εφημέριο στο Μυστρά. Σας καλωσορίζω μαζί με την αξιότιμη κυρία σας που σήμερα είναι κοντά σας και τους συνεργάτες σας που σας πλαισιώνουν σε αυτό το κοινοφελές έργο που πρόκειται να υποδομηθεί σύντομα, αφού σήμερα τελέσαμε την ακολουθία του αγιασμού του θεμελίου λίθου. Σας καλωσορίζουμε όμως στο Μυστρά, σας ευχόμαστε υγεία να έχετε, που είναι πολύτιμο αγαθό, και να σας αξιώσει ο Θεός να φέρετε σε πέρας το έργο το οποίο έχετε αναλάβει. Να είστε καλά. Και οι μάστορες και οι τεχνίτες να είναι και αυτοί καλά, να δουλεύουν έτσι ώστε να τελειώσει σύντομα το έργο. Είμαστε πατέρα Λάζαρε. Δεν θα προσφωνήσω κανέναν, απλώς θα περιοριστώ να πω αγαπητοί φίλοι, φίλες και συγγενείς. Το έργο που ξεκίνησε αυτές τις μέρες είναι όνειρο ζωής για τον Δημήτρη και μένα. Όσο και να ψάξω στο λεξιλόγιο μου, δεν θα μπορούσα να βρω λέξεις αρκετά δυνατές για να εκφράσουν τα συναισθήματα αυτής της στιγμής. Είμαι βέβαια ότι και ο Δημήτρης αισθάνεται το ίδιο. Απλώς θα περιοριστώ να ευχαριστήσω όλους σας όσοι είσαστε εδώ σήμερα και μια θερμή παράκληση σε εσάς αλλά και στον πατέρα Γεράσιμο να παρακαλέσετε τον Πανάγαθο Θεό να μας αξιώσει να δούμε το έργο αυτό τελειωμένο και να το χαρούμε. Θα ήταν παράληψής μου αν δεν ευχαριστούσα τον ανιψιό Μιχάλη Μανολάκο για όλες τις προσπάθειες που έχει κάνει και που θα συνεχίσει να κάνει να δούμε το έργο αυτό πεπερατωμένο. Σας ευχαριστώ όλους και σας εύχομαι ένα χαρούμενο και θερμό χειμώνα. Υγεία σε όλους σας. Να είστε καλά. Εσείς φροντίστε να βάλουμε τον αγιασμό στα θεμέλια, στα τέσσερα σημεία όπως είπαμε. Πρόσεχε, σιγά σιγά. Σιδερένιο. Καλά πολλά.
Καλές δουλειές, καλή αρχή.